Μια απόφαση που αναμένεται να επηρεάσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Biden πήρε η Συμβουλευτική Επιτροπή της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα θα μας πει ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας. Θανάση. Να διευκρινίσουμε, Ρίτσα, ότι δεν είναι τελική απόφαση, είναι εισήγηση και δεν είναι δεσμευτική. Όμως ανοίγει μια συζήτηση και πληγώνει τη στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς είχε ανακοινώσει ότι θα ξεκινούσε η εκστρατεία χορήγησης αναμνηστικών δόσεων για όλους 8 μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό τους. Οι Αμερικανοί ειδικοί, ωστόσο, ύστερα από μια θελώδη, όπως μαθαίνουμε, συνεδρίαση, έκριναν ότι η χορήγηση τρίτης δόσης μπορεί να είναι δικαιολογημένη μόνο για μια περιορισμένη ομάδα του πληθυσμού, δηλαδή για τους ηλικιωμένους άνω των 65 και για τις ευπαθείς ομάδες. Στην ψηφοφορία, οι περισσότεροι ερευνητές, επιδημιολόγοι, λοιμοξιολόγοι είπαν ότι η διαδικασία είναι βιαστική, θέλουν να εξετάσουν περισσότερα δεδομένα και τάχθηκαν κατά της χορήγησης αναμνηστικής δόσης στο σύνολο του πληθυσμού με ψήφους 16 κατά και μόνο 2 υπέρ. Οι επιστήμονες εξέφρασαν αμφιβολίες για την ασφάλεια της τρίτης δόσης, καθώς ανησυχούν για τον κίνδυνο εμφάνισης μυοκαρδίτιδας στους εφήβους και στους νεαρούς άνδρες. Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως είπα, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά η πανίσχυρη Επιτροπή Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ σπάνια δεν τις ακολουθεί. Ρίτσα. Θανάση, ευχαριστούμε. Τώρα θα συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον γνωρίζετε όλοι σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σαριγιάννη. Καλησπέρα σας. Τι δείχνουν τα στοιχεία σας μέχρι τώρα, πώς εξελίσσεται η πανδημία? Κοιτάξτε, είμαστε σε μια σταθεροποίηση ουσιαστικά με πτώση τις προηγούμενες 12 με 15 μέρες. Τις τελευταίες 4 με 5 μέρες έχουμε μια μικρή σεριακή επιβράδυση της πτώσης, αν θέλετε μια μικρή άνοδο. Αν θέλουμε να σταθμίσουμε τα κρούσματα με βάση μια σταθερή βάση και περιμένουμε να δούμε για τις επόμενες 2-3 μέρες πάλι μερικές δοκιμάνσεις, δηλαδή μια πτώση Κυριακή Δευτέρα. Και από την Τρίτη και Τετάρτη να αρχίσουμε να βλέπουμε μια ανάκαμψη της πανδημίας με τον αριθμό αναπαραγωγής να ξεπεράσει τη μονάδα, δηλαδή να ένας φορέας να επιμολύνει παραπάνω από έναν άνθρωπο, συμπολίτη, που σημαίνει ότι αυτός είναι ο ορισμός της εξαιρετικής πορείας. Αυτή η πορεία περιμένουμε εμείς να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του μήνα και της αρχής Οκτωβρίου και θα εξαρτηθεί το πώς τι θα γίνει μετά από αυτό, τον Οκτώβριο, από το σε ποιο βαθμό εμβολιασμού θα έχουμε φτάσει μέχρι τότε. Τώρα, τι γίνεται με τη διασπορά του κορονοϊού στους μαθητές? Τουλάχιστον, ποιες είναι οι ενδείξεις μέχρι τέλος του χρόνου? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη τις τελευταίες μέρες μια αύξηση, όχι στους μαθητές, αν θέλετε, αλλά στην ηλικιακή ομάδα 0 με 17, άρα στους ανηλικούς. Έχουμε μια αύξηση της διασποράς από το περίπου 19% που ήταν στο τέλος του Αυγούστου, στο 24% αυτές τις μέρες. Αυτό πριν να αρχίσουν ουσιαστικά τα σχολεία, έτσι, που είναι φανερό ότι αυτό δεν οφείλεται στο άνοιγμα των σχολείων. Οφείλεται στο ότι γυρίζαμε στις πόλεις, υπάρχει κινητικότητα στις πόλεις κλπ. Το άνοιγμα των σχολείων περιμένουμε να δώσει μια περαιτέρω όθηση σε αυτή την πορεία και που σημαίνει ότι μπορούμε να φτάσουμε να είναι το περίπου 44% των νέων κρουσμάτων κάθε μέρα να είναι σε ανήλικους. Δηλαδή ένα στους δύο, λέτε, ένα στους δύο. Λίγο λιγότερο από ένα στους δύο. Ναι, λίγο λιγότερο. 44%, το οποίο αυτό θα έχει να κάνει το γεγονός ότι βεβαίως τα παιδιά από 6 μέχρι 12 δεν είναι εμβολιασμένα. Και το ποσοστό των εμβολιασμένων παιδιών από 12 έως 18 είναι 17, είναι ακόμα μικρό. Δεν είναι τόσο μεγάλο όσο θα. Αυτό πώς μεταφράζεται σε αριθμούς? Για πόσες χιλιάδες μαθητές μιλάμε, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία το φθινόπωρο. Έτσι. Δηλαδή, και σας λέω, ο λόγος που δεν απαντώ για το πώς θα εξελιχθεί το φθινόπωρο είναι γιατί έχω δει μπροστά μου διαφορετικά σενάρια. Σενάρια που λένε αυξητική πορεία πέρα από το τέλος της αρχής Οκτωβρίου, σενάρια που δείχνουν μια περίπου σταθεροποίηση με αργή αποκλιμάκωση και σενάρια που δείχνουν ταχύτερη αποκλιμάκωση. Όλα αυτά εξαρτώνται από το ρυθμό και το επίπεδο εμβολιασμού. Αν εμβολιαστούμε στο 65% του συνολικού πληθυσμού, να το πούμε έτσι, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση ακόμα και τον Οκτώβριο. Αν δεν το φτάσουμε, θα στο 60, θα δούμε μια πιθανή αποκλιμάκωση, αλλά πιο αργά. Αν δεν φτάσουμε στο 60%, που είναι κοντά, βέβαια, είμαστε στο 55% αυτή τη στιγμή, άρα μια ακόμα προσπάθεια χρειάζεται, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να δούμε και μια αυξητική πορεία σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό δεν σας δίνω ένα αριθμό, εξαρτάται καθαρά από αυτή την παράμετρο, τον εμβολιασμό. Mm-hmm.
Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικά τα σενάρια που σας ανέφερα. Τα παιδιά όμως θα είναι, όπως είπαμε, ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των νέων κρουσμάτων. Ευτυχώς τα παιδιά δεν νοσούν πολύ ισχυρά. Νομίζω ότι η κυρίαρχη έννοια των γιατρών, όπως έχω συζητήσει και εγώ, είναι κυρίως αυτό που αποκαλούμε το long COVID. Δηλαδή τα μακροπρόθεσμα επιπτώσεις της COVID, που στα παιδιά και μάλιστα σε έναν οργανισμό σε φάση ανάπτυξη θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Με την έννοια ότι αναφέρονται σε κόπωση, αναφέρονται σε έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, συγκέντρωσης μάλλον, σε έλλειψη ύπνου, σε θέματα λοιπόν νευροψυχικών διαταραχών, τα οποία καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί, ας φανταστούμε ένα παιδί που είναι στη δευτέρα ή στη τρίτη ηλικίου και πρέπει να διαβάσει για τις αναλυτικές. Έχει πρόβλημα και να τα διαχειριστεί, βέβαια. Έχει πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαριγιάννη. Ευχαριστούμε πολύ.